Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε τις διάσημες πατάτες του TikTok με κάποιες παραλλαγές δικές μου. Και εγώ, επειδή δεν είχα baby πατάτες, πήρα τις πατάτες κανονικά, τις έκοψα στα 4 και στα 6 και τις έκανα baby. Οπότε όποιος δεν έχει πατάτες baby θα τις κάνετε με τις κανονικές πατάτες. Είναι ωραίες, είναι μερακλήδικες και είναι εύκολες. Πρώτα τις πατάτες τις πλένουμε, τις καθαρίζουμε πολύ καλά με το σουγκαράκι που πλένουμε τα πιάτα με νερό και μετά τις βράζουμε. Τις έβρασα ακριβώς μισή ώρα. Για να είναι τραγανές και να γίνεται όλο αυτό που ακούμε στο TikTok, από κάτω εγώ θα βάλω κεφαλοτήρι πικάντικο και από πάνω τις πατάτες που τις έχω βράσει θα τις δείτε και το μείγμα που έχω κάνει που είναι φανταστικό. Ξέρετε ότι λατρεύω πάπρικα καπνιστή. Με σκόρδο και ελαιόλαδο είναι η πατάτα που δεν θα την αλλάξεις με καμία άλλη. Είναι πολύ ωραία να τη συνοδεύσεις με ψητά και μπορείς να τη φας και έτσι με μια ωραία πράσινη σαλάτα. Οπότε από κάτω, εδώ πέρα, εγώ τώρα δεν είχα λαδόκολλα, αλλά αυτό είναι αντικολλητικό και δεν με ενοχλεί καθόλου και μ' αρέσει. Έβαλα ελαιόλαδο και βάζω από μία κουταλιά πικάντικο κεφαλοτήρι για να είναι τραγανή, να κάνει κράξη, να έχει φανταστική γεύση. Οπότε θα βάλουμε πρώτα το τυράκι μας. Έχω προθερμάνει τον φούρνο στους 200 και από πάνω θα δείτε πόσο εύκολο είναι να βάλουμε όλα τα υλικά μας. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε, πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας και φυσικά στην καρτέλα που ρίχνει η σκηνοθέτάρα μας. Έτσι παιδάκια, έτσι μπράβο. Λοιπόν, αφού έβαλα το κεφαλοτήρι μου, παίρνω τις πατάτες, βλέπετε, τις έχω κόψει στα 4 και στα 6. Δεν χρειάζεται που δεν έχω baby και τι έγινε. Λοιπόν, ήθελα τώρα εγώ να κάνω αυτή τη συνταγή. Μισή ώρα τις έβρασα με μπόλικο αλατάκι, αφού πρώτα, ξαναλέω, τις έπλυνα, έτσι, με το σφουγγαράκι μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε όλες τις πατάτες. Λοιπόν, τις πατάω, τις κάνω τσακιστές, βλέπετε, όλες θα τις πατήσουμε, να τις κάνουμε τσακιστές. Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μας, στο Secret Parfum, όμορφο Κλησιάς 8 στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία. Δευτέρα, Τετάρτη είμαστε κλειστά. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είμαστε όλη μέρα ανοιχτά και το Σάββατο μέχρι τις 3-4. Εάν θες να είσαι εντυπωσιακή, εάν θες να σε τυπάς, εάν θες να σε σταματάνε να σε ρωτάνε πόσο ακριβό είναι το άρωμά σου, αν θες αρώματα premium και εμείς που δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε, που ξεκινάνε από 350 ευρώ και εμάς θα τα βρείτε με 17 ευρώ και όχι με 20% εσάς, με 40% εσάς, θα έρθεις να κάνουμε αγκαλιές, φιλιά, να σε ερωτεύεται ο κόσμος, να περνάς και να αφήνεις το στίγμα σου. Γιατί πρέπει να μοσχοβολάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, αφού τις πάτησα τις πατάτες, θα βάλω αλατάκι και πιπεράκι, θα βάλω και μυρωδικά. Πάμε να βάλουμε, αλλά όχι και πάρα πολύ, γιατί το κεφαλοτήρι, παιδιά, είναι από κάτω τούρμπο, είναι αλμυρό. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ και τώρα αυτό το μείγμα που με τρελαίνει εμένα, γιατί ξέρετε ότι λατρεύω πάπρικα καπνιστή. Τι έχω κάνει εδώ πέρα? Έχω ελαιόλαδο, πάπρικα καπνιστή και σκόρδο. Θα λείψω τις πατάτες μου και μετά θα βάλω τα μυρωδικά μου που είναι ρίγανη και δεδρολίβανο από τον κήπο. Οπότε τα αλείφουμε όλες τις πατατούλες μας με το ωραίο μας το μείγμα και τελευταία τα μυρωδικά. Θα ψηθούν περίπου 20 λεπτάκια στους 180.
Παιδιά, μυρωδικά θα βάλετε ό,τι θέλετε. Σας είπα εγώ ρίγανη και διδρολιβάνο. Εγώ θα βάλω θυμάρι που έχω τώρα στο γήπο, που είναι καταπληκτικό. Εσείς βάλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θυμάρι μόλις κόπηκε από τη γλάστρα μου. Και θα τις ψήσω. Πω, άρα η λαδάρα με τα ωραία σου, τα μυρωδικά σου. Αρχόντισα η λαδάρα μου. Λοιπόν, θα τις ψήσω περίπου, σας είπα, 20 λεπτάκια και θα κάνω μια καταπληκτική σος με γιαούρτι, μαγιονέζα και σκόρδο για να τις βουτήξουμε μέσα. Και ψήνουμε και ωραία μπιφτεκάκια και θα είναι το πιο ωραίο μας γεύμα. Πάμε τώρα να κάνουμε μία σος που θα σας πάρει τα μυαλά, θα βουτάτε μέσα την τραγανή πατάτα και θα λες Παναγία μου τι τρώω. Έχω γιαούρτι σφραγιστό, έχω μαγιονέζα, έχω μουστάρδα, έχω πιπέρι, έχω λεμόνι και το μείγμα που έμεινε που άλυψα τις πατάτες, λάδι, πάπρικα και σκόρδο. Τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά και τέτοια σος μανίτσα μου δεν έχεις ξαναπάει. Πείτε μου τι γκουρμεδιά σας έφτιαξα με τόσο απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Κάναμε μία καταπληκτική συνταγή με πατάτες. Έχω ξετρελαθεί, θα τις κάνω από εδώ και πέρα συνέχεια. Όπως σας την έδειξα ακριβώς θα την κάνετε τη συνταγή. Μισή ώρα της σέψης σας στους 190 με 200 να γίνει crispy. Εντάξει, με τη σως είναι του ονείρου. Με μία σαλάτα και ψητά θα έχετε το πιο ωραίο τραπέζι που θα έχετε κάνει στους φίλους σας και στην οικογένειά σας. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας, Vasia Crazy Kitchen. Φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας κάνει στον εταίρα μας, να πατάτε like γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, να κάνετε κοινοποιήσεις το κανάλι μας, να το μάθουν και οι φίλοι σας και το καμπαλάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν έρχονται αυτές οι υπέροχες μερακλίδικες γκουρμεδιές της βασούλας σας. Θα ακούσετε και στην αρχή του βίντεο το κράτς και θα πάθετε κεφαλικό. Οπότε μη σας αγχώνει αν δεν έχετε πατάτες baby. Θα πάρετε τις πατάτες κανονικές, θα τις κόψετε στα 4-6 και θα γίνουν baby. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.